Μελέτης Μελωτόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο της Γενέβης, σήμερα φιλοξενούμενος του News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Μελωτόπουλε. Κύριε Δαμαβολίδη, καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Με ένα άρθρο σας που δημοσιεύσατε στο SL Press μετά τις ευρωεκλογές, εμέσως πλήρως σαφώς λέτε ότι η κυβέρνηση, για να ξεκινήσουμε από εκεί, βγαίνει τραυματισμένη από την μάχη των ευρωεκλογών, αλλά ουσιαστικά έχει και μια απονομιμοποίηση, υπάρχει μια απονομιμοποίηση βάσει του ποσοστού, έτσι όπως το αναλύεται επί του συνόλου των ψηφισάντων, και ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί, να κάνετε το πρώτο σχόλιο. Κύριε Δαμαβολίτη, από όλους τους Έλληνες πολίτες έχοντες δικαίωμα ψήφου, το 12% ψήφισε την κυβέρνηση. Αλλά ακόμη και αν μείνουμε στο 28% επί των ψηφισάντων αφαιρώντας την αποχή, το 28% είναι εξαιρετικά χαμηλό και πάντως πολύ μικρότερο από το 41% των εθνικών εκλογών, σημειωτέων διότι δεν δίνω εγώ χαρακτήρα εθνικών εκλογών σε ευρωεκλογές, δεν κομίζω Βλάφκα της Αθήνας, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θεώρησε ότι το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών θα προσέλθαν στην κυβέρνησή του, ας πούμε, τη στήριξη την οποία επιδιώκει να έχει. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση βγαίνει με εξαιρετικά περιορισμένη στήριξη. Ασφαλώς έχει απονομιμοποιηθεί, είναι κυβέρνηση μειοψηφίας και όλα αυτά μπορεί να μην είχαν και τόση μεγάλη σημασία αν αυτή τη στιγμή η χώρα δεν βρισκόταν μπροστά σε τεράστια προβλήματα και η Ευρώπη το ίδιο και ο πλανήτης το ίδιο. Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο μεγάλους πολέμους. Η διεύρυνση του πολέμου στην Ουκρανία με ενδεχόμενη εμπλοκή του ΝΑΤΟ είναι ένα θέμα μπροστά στο οποίο η Ελλάδα θα πρέπει να λάβει πάρα πολύ κρίσιμες αποφάσεις. Ποιος θα τη λάβει, η κυβέρνηση του 28%. Η διεύρυνση του πολέμου στη Μέση Ανατολή ενδεχομένως θα μπλέξει την Τουρκία. Οπότε και εκεί πλέον η Ελλάδα θα πρέπει να λάβει πολύ δύσκολες αποφάσεις. Η όλη πορεία της Ευρώπης είναι εντελώς προβληματική και απρόβλεπτη. Στην Ελλάδα έχουμε μια κυβέρνηση εξαιρετικά αποδυναμωμένη. Και γι' αυτό το λόγο και θεωρώ και το επαναλαμβάνω λοιπόν από εδώ, όπως το έγραψα και στο άρθρο μου που αναφέρατε στο SL Press, ότι πρέπει να διεξαχθούν άμεσα εκλογές, να γίνει αυτό που γίνει στη Γαλλία. Ένα από τις εκλογές είτε να επιβεβαιωθεί η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με ένα ποσοστό που θα της προσδώσει αυτοδυναμία, οπότε συνεχίζουμε μια χαρά και χωρίς πρόβλημα νομιμοποίησης, είτε θα υπάρξει μια κυβέρνηση που θα, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, θα υπάρξει μια κυβέρνηση συνεργασίας που θα έχει μια ευρύτερη κοινοβουλευτική, άρα και λαϊκή στήριξη. Πάντως, όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, η κυβέρνηση αυτή, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να διανύσει την επόμενη τριετία και να λάβει σοβαρές αποφάσεις. Δεν είναι καν δημοκρατικό. Έτσι. Χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση που να έχει σοβαρή λαϊκή στήριξη. Από όλο αυτό που περιγράφεται, δηλαδή την κατατριβή που έχει η κυβέρνηση από το διοικητικό έργο, έτσι. Δεν βλέπουμε όμως να επωφελούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί και εκεί έχετε κάνει μια ανάλυση. Ναι. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, που θα έπρεπε να έχει επωφεληθεί από την δυσαρέσκεια της κοινωνίας, δεν είδαμε κάτι τέτοιο, παρότι ο πρόεδρος του υπολόγιζε σε ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο. Κοιτάξτε, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, τα δύο άλλα κόμματα εξουσίας που υπάρχουν στο ελληνικό κοινοβούλιο, 30 κόμματα εξουσίας, έτσι, η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ απέτυχαν παταγωλώς να εισπράξουν τη δυσαρέσκεια και να εξελιχθούν σε ας πούμε εναλλακτική λύση, σε αξιωματική αντιπολίτευση, σε υποψήφια κόμματα εξουσίας. Είναι δύο μικρά έως μεσαία κόμματα, χωρίς καμία προοπτική να διεκδικήσουν στις επόμενες εκλογές, όποτε και να γίνουν αυτές, είτε αύριο είτε σε 3 χρόνια το αργότερο, να διεκδικήσουν τη διακυβέρνηση. Δεν μπορούν να διανύσουν το 15 και το 14, δεν γίνονται 45, ούτε 40, ούτε 35. Επομένως, απέτυχαν. Γενικά, στο χώρο της κεντροαριστεράς δεν υπάρχει κάποια δύναμη, που να, ούτε ο Βαρουφάκης ούτε ο Κωνσταντοπούλου, που να διαμφισβητήσουν, ας πούμε, την κυβέρνηση. Το μόνο κόμμα το οποίο πραγματικά ισχυροποιήθηκε θεαματικά είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να παίξει αυτό το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή του διεκδικητού της εξουσίας. Πάμε λοιπόν από την άλλη πλευρά του φάσματος, όπου εκεί λοιπόν ένα ποσοστό περίπου 20% μετακινήθηκε
στα άλλα κόμματα της κεντροδεξιάς, δηλαδή Νίκη, Βελόπουλου, κόμμα Βελόπουλου, κόμμα Λατινοπούλου, κόμμα Εφιετζόγλου. Θέλω να εμπαρενθέσει να πω ότι είναι εντελώς κακόβουλη και παραπλανητική η θεωρία ότι αυτά είναι ακροδεξιά κόμματα. Δεν είναι ακροδεξιά κόμματα. Ακροδεξιά κόμματα ήταν η Χρυσή Αυγή, η Σπαρτιάτες κτλ. Είναι κόμματα δημοκρατικά, πατριωτικά, τα οποία λιδωρήθηκαν συστηματικά από διάφορους παπαγάλους ως ακροδεξιά για να απαξιωθούν. Και δεν απαξιώθηκαν κιόλας. Λοιπόν, εκεί λοιπόν έχει μαζευτεί ένα ποσοστό της τάξης του 20%, που κατά κύριο λόγο είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, και οι οποίοι προφανώς διαφωνούν με την κυβέρνηση σε μείζωνα θέματα που έχουν σχέση με την εθνική ταυτότητα, την, και γενικά τον τρόπο που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το έθνος κράτος το ελληνικό, υποστηρίζοντας μια πολυπολιτισμικοποίησή του. Λοιπόν, εκεί λοιπόν υπάρχει πράγματι ένας αναβρασμός. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το κόμμα το οποίο ενισχύθηκε περισσότερο είναι το κόμμα του Βελόπουλου. Ήδη επιχειρεί να εμφανιστεί ως η κυριότερη αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι έχει τις προϋποθέσεις να διεκδικήσει την εξουσία. Αν γινόταν μια παράταξη όλων αυτών των κομμάτων, ενδεχομένως, αλλά και πάλι δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι το πρόβλημα κενού που υπάρχει στον χώρο της κεντροδεξιάς θα λυθεί από κάτι καινούργιο το οποίο θα δημιουργηθεί στο μέλλον, που θα είναι μεγάλο, σοβαρό και με συγκροτημένη πρόταση εξουσίας, ή από μια εσωτερική μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας που θα την ξαναφέρει πάλι σε επαφή με τους οπαδούς της, με τους οποίους έχει χαθεί αυτή τη στιγμή κάθε επικοινωνία, ιδεολογική κτλ. Δηλαδή αυτή η αποξένωση που υπάρχει μεταξύ της κυβέρνησης Μητσοτάκη και των οπαδών της Νέας Δημοκρατίας θα λυθεί είτε με μια εσωτερική αναδόμηση της Νέας Δημοκρατίας, είτε με κάποιο καινούριο κόμμα το οποίο θα καταλάβει τη θέση της. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση και αυτό βλέπω. Πάντως αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον χώρο της κεντροδεξιάς. Έχω δύο ερωτήματα. Καταρχήν, επειδή σε παλαιότερη εκπομπή, σε συζήτηση μας που είχαμε εδώ, είχατε δώσει λίγο τα χαρακτηριστικά της ακροδεξιάς, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί αυτό είδαμε και στην Ευρώπη. Δηλαδή, είδαμε από κόμματα τα οποία χαρακτηρίζονται ακροδεξιά, όπως είναι ας πούμε της Λεπέν, και αυτά που έλεγαν ήταν δεξιά, συντηρητικά, φιλελεύθερα, πάντως δεν ήταν ακροδεξιά. Σε παλαιότερη λοιπόν εκπομπή είχατε πει ότι τα χαρακτηριστικά ας πούμε της ακροδεξιάς είναι η απέχθεια προς τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία, η ήρωπη προς τη βία, επιθετικό εθνικισμό και ρατσισμό, αντισημιτισμό και το καθεξής. Πράγματα τα οποία που δεν τα βλέπουμε, και επειδή έχουν μετασχηματιστεί τα προβλήματα, όπως το μεταναστευτικό, ίσως θα έπρεπε να γίνει και ένας επαναπροσδιορισμός. Αυτό είναι το ένα. Και θέλω να μας κάνετε ένα σχόλιο, επειδή το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Το άλλο είναι ότι αυτό που είπε για τη Νέα Δημοκρατία, η συμμετοχή του Φρέντι Μπελέρη στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έσωσε και κάπως την παρτίδα, γιατί μπορεί να ήταν ακόμα πιο κάτω. Ασφαλώς, συμφωνώ μαζί σας. Ναι. Αυτό ενδέχεται να σηματοδοτεί μια τάση που θα ενισχυθεί πιο πατριωτική στην Δημοκρατία. Κοιτάξτε, το ταυτοτικό ζήτημα, κύριε Ραμαβολίτη, το ζήτημα της εθνικής ταυτότητας, δηλαδή εθνικής συνοχής, είναι κυρίαρχο αυτή τη στιγμή στον ευρωπαϊκό κόσμο, διότι η Ευρώπη δέχεται μια μαζική, ας πούμε, εγκατάσταση, έναν επικισμό θα λέγαμε, από πληθυσμούς από την Ασία και την Αφρική, οι οποίοι βεβαίως έχουν τα τεράστια δικά τους προβλήματα, δεν υπάρχει αμφιβολία, υπάρχει φτώχεια, υπάρχει δυστυχία, πόλεμοι, άρα μετακινούνται προς την πιο ευημερούσα και πιο ασφαλή Ευρώπη, το οποίο όμως κινδυνεύει να οδηγήσει την Ευρώπη σε μια βασική θεμελιώδη μετάλλαξη του χαρακτήρα της. Και η μετάλλαξη του χαρακτήρα του ευρωπαϊκού κόσμου δεν είναι κάτι απλό, κύριε Δημοκρατή, διότι σημαίνει ότι ο κόσμος αυτός θα πάψει να έχει τα χαρακτηριστικά που έχει σήμερα, δηλαδή τα χαρακτηριστικά που προέκυψαν από τον διαφωτισμό και την αναγέννηση και την εωτερικότητα. Θα πάψει να είναι λοιπόν ένας κόσμος όπου θα είναι αυτονόητη η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα των φύλων, και θα επικρατήσουν άλλου τύπου δομές τριτοκοσμικής προελεύσεως. Έναντι λοιπόν αυτού του προβλήματος, τα κόμματα εξουσίας της Ευρώπης, τα μέχρι σήμερα κόμματα εξουσίας,
τοποθετήθηκαν αντιπροβάλλοντας το ιδεολόγημα της πολυπολιτισμικότητας, δηλαδή της αρμονικής συνύπαρξης και αφομοίωση των πληθυσμών αυτών. Αυτό λοιπόν το ιδεολόγημα πλέον έχει πλήρως αποτύχει, καταρρεύσει, απαξιωθεί. Έχει αποδειχθεί ότι είναι ανεφάρμοστο. Οι πληθυσμοί αυτοί έρχονται, δημιουργούν γκέτο, θύλακες με δικούς τους νόμους. Έτσι τα παιδιά των Τούρκων της Γερμανίας δήλωσαν σε ποσοστό θηριώδες ότι θεωρούν το Κοράνι το βασικό σημείο αναφοράς και όχι το Γερμανικό Σύνταγμα. Λοιπόν, αυτά για αυτούς είναι μια φυσιολογική αντίδραση. Έτσι. Δεν το κατηγορεί κανείς, αλλά ως αναλυτής όμως βλέπει κανείς ότι οι πληθυσμοί αυτοί δεν αφομοιώνονται. Άρα λοιπόν τα κόμματα του λεγόμενου ας πούμε δημοκρατικού τόξου της Ευρώπης έχουν αποτύχει να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Ενώ τα άλλα κόμματα τα οποία χαρακτηρίζονται ακροδεξιά, μερικά από αυτά μπορεί να είναι, αλλά μερικά δεν είναι όμως, έτσι, τοποθετούνται αρνητικά στο θέμα της μετανάστευσης. Θέλουν ας πούμε, να διασώσουν τον ευρωπαϊκό κόσμο με τα χαρακτηριστικά του όπως είναι σήμερα. Τα κόμματα εξουσίας τα μέχρι σήμερα, δηλαδή σοσιαλδημοκράτες, φιλελεύθεροι και ακόμα και οι συντηρητικοί, κατηγορούν τα αντιμεταναστευτικά κόμματα ως ακροδεξιά για να τα απαξιώσουν. Οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι πολύ ευαίσθητοι στο θέμα της ακροδεξίας λόγω της εμπειρίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Προσπαθούν να τα απαξιώσουν. Ο χαρακτηρισμός είναι επιστημονικά εντελώς λανθασμένος, παραπλανητικός και θα έλεγα και συκοφαντικός και κακόβουλος και κεντελικός. Δεν έχουν όσοι άνθρωποι αντιδρούν στη μετανάστευση κατά ανάγκη καμία αγάπη προς τον φασισμό, τον ναζισμό, την ακροδεξιά. Είναι πολίτες φιλήσυχοι. Είναι δημοκράτες, ψηφίζουν, πιστεύουν στον κοινοβουλευτισμό, στη δημοκρατία, στα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτά ακριβώς θέλουν να διασώσουν έναντι της μετάλλαξης της Ευρώπης που θα πλήξει αυτά τα χαρακτηριστικά τα δημοκρατικά και θα οδηγήσει σε θεοκρατικά συστήματα, έτσι, σε άμεση υποβάθμιση της θέσης της γυναίκας. Λοιπόν, οι πολίτες λοιπόν οι Ευρωπαίοι που δεν θέλουν τη μετανάστευση δεν είναι ακροδεξιοί. Στην Ελλάδα λοιπόν τα κόμματα αυτά τα οποία έχουν μια, αν θέλετε, ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα της εθνικής ταυτότητας, δηλαδή αυτά που προανέφερα, τα οποία παραπλανητικά το Μαξίμου αποκαλεί ακροδεξιά πολυκατοικία για να τα δυσφημίσει. Αυτά τα κόμματα όχι μόνο ακροδεξιά πολυκατοικία είναι, αλλά είναι κόμματα απολύτως δημοκρατικά, πατριωτικά και θα προφανώς επιστρέφουν το χαρακτηρισμό της ακροδεξιάς στο Μαξίμου, ας πούμε, το οποίο εμπλέκεται στο θέμα των υποκλοπών ή της εξαγοράς ΜΜΕ κτλ. Και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι τα κατηγορεί αδίκως, ενώ η κυβέρνηση πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό της πρώτα. Λοιπόν, επομένως, θα έλεγα ότι τα κόμματα αυτά δεν έχουν καθόλου ακροδεξιά. Η ακροδεξιά στην Ελλάδα είναι γνωστή ποια είναι. Έτσι, ξέραμε, ήταν η ΕΠΕΝ παλιά, μετά το κόμμα του, τη Χρυσή Αυγή, του Μιχαλολιάκου, οι Σπαρτιάτες. Αυτή είναι η ακροδεξιά. Σαφώς οι άνθρωποι αυτοί δεν γουστάρουν τη δημοκρατία. Έχουν μια έντονη ροπή προς την, το ρατσισμό, βία και αυτή είναι η ακροδεξιά. Εκεί σταματάει όμως η ακροδεξιά. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ, μην ακούσω οποιονδήποτε να καταγγέλει ως ακροδεξιά την δημοκρατικότητα, την νίκη, το Βελόπουλο που είναι ένα κλασικό προϊόν του κοινοβουλευτισμού, της μεταπολίτευσης ή την κυρία Λατινοπούλου ή τον πρόδρομο των Εφιετζόλου, έναν άνθρωπο που ήταν ας πούμε στον χώρο του Πασόκ παλαιότερα. Λοιπόν, τι σχέση έχουν όλα αυτά? Απλά οι άνθρωποι αυτοί ενδιαφέρονται για τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και της κοινωνικής ενοχής στην Ελλάδα. Και στη Γαλλία πάντως οι περισσότεροι συνάδελφοί σας προβληματίζονται με την εξέλιξη της ΛΕΠΕΝ. Από την άλλη όμως δεν μπορούν να δεχτούν ότι ξαφνικά το 30% των Γάλλων πολιτών έγιναν ακροδεξοί. Μα είναι δυνατόν η Γαλλία, που είναι μια χώρα με τεράστια δημοκρατική παράδοση. Την παράδοση που έχει η Γαλλία. Όμως, εγώ θέλω να μείνουμε λίγο, γιατί το παράδειγμα που είπατε με τα παιδιά των Τούρκων της Γερμανίας φέρνει στο προσκήνιο μια συζήτηση, και με αυτό θέλω να κλείσουμε. Ναι. Που παλαιότερα, πριν να διωγγωθεί το μεταναστευτικό τόσο πολύ ως πρόβλημα, πίστευαν ότι είναι θέμα οικονομικό και θέμα συνθήκων. Είδαμε όμως ότι και μετά που πέσανε και λεφτά και αυτοί οι άνθρωποι έγιναν ευκατάστατοι, το ισχυρό
πολιτισμικό στοιχείο που λέγεται Ισλάμ δεν άλλαξε τις πεπιθήσεις τους, ούτε εξευγέννησε τα ήθη όπως αυτό που είπατε προς την θέση της γυναίκας ή διάφορα άλλα. Και μέσα σε αυτό υπάρχει ένα παράδοξο, ότι όλοι όσοι διαρριγνύουν τα ημάτια τους για τα δικαιώματα των μεταναστών, που το κατά 80% είναι από τις ασιατικές χώρες και από τις χώρες της Αφρικής που είναι ισλαμικές, την ίδια στιγμή με μεγαλύτερο μένος προσπαθούν να βοηθήσουν στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Που αυτά τα δύο είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Αν δηλαδή οι μετανάστες που έχουν σημεία το Ισλάμ κάνουν κοινότητες και αποκτήσουν ισχύ, αυτά όλα θα τα θα εξαρρωθούν. Οπότε αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, για να μας απαντήσετε συνολικά, και από το χώρο της αριστεράς, άνθρωποι μαρξιστικής παιδείας που έχουμε φιλοξενήσει εδώ στο News Hub λένε ότι η αριστερά μετά τη δεκαετία του 80, ας πούμε, έχασε το έρισμά της ως προς την οικονομική πρόταση για καλύτερες συνθήκες ζωής και άλλαξε το τιμόνι προς τις μειοψηφίες. Αυτό όμως έχει να κάνει και με μια δεξαμενή ψήφων, και θέλω να μας πείτε αν αυτό συνδέεται με την συντριβή που υπέστη η αριστερά, η ευρύτερη αριστερά, στις ευρωεκλογές σε όλη την Ευρώπη. Κοιτάξτε, η αριστερά, η οποία, ας πούμε, προσέφερε μια εναλλακτική λύση, παύλα ουτοπία, στην ανθρωπότητα κατά τον 20ο αιώνα, την πραγματικότητα, κύριε Δαμαβολίτη, έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Δηλαδή, ο καπιταλισμός του 20ου αιώνα δεν υπάρχει πια. Είμαστε σε έναν άλλο κόσμο, και αυτό που, στο οποίο απέτυχε η αριστερά, είναι να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να αναπροσαρμόσει την πρότασή της στη σημερινή πραγματικότητα. Αυτό δεν μπόρεσε να το κάνει. Ο ξύλινος λόγος, ο αριστερός, δεν έχει καμία επαφή με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Επομένως, βλέπετε ότι φθήνουν σιγά σιγά τα αριστερά κόμματα, γιατί δεν υπάρχει, ας πούμε, λόγος να υπάρχουν στην πραγματικότητα. Δεν έχουν λόγο υπάρξεως πλέον. Γι' αυτό φαίνεται και στην Ελλάδα και φαίνεται και σε όλη την Ευρώπη. Η εθνική ταυτότητα, η θρησκεία, η παραδόση, τα ήθη και τα έθιμα είναι ισχυρότερα από τα οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή, βλέπετε ότι στην Ευρώπη οι μετανάστες τρίτης και τέταρτης και πέμπτης γενιάς δεν έχουν αφομοιωθεί, διότι παραμένουν προσκολλημένοι στα υπαρξιακά τους δεδομένα. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει τα υπαρξιακά δεδομένα. Εδώ δεν άλλαξαν οι Έλληνες μετά από 500 χρόνια τουρκοκρατίας, παρέμειναν, ας πούμε, αυτό που ήταν πριν την άλωση, παρέμειναν σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας και παραμένουν ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, τα δεδομένα τα υπαρξιακά, τα οντολογικά, όπως λέμε, είναι πάρα πολύ ισχυρά. Οι πληθυσμοί που έρχονται να κατασταθούν στην Ευρώπη φέρνουν μαζί τους αυτά τα υπαρξιακά δεδομένα. Φέρνουν μαζί την οντολογία τους, η οποία δεν έχει μόνο σχέση με το Ισλάμ, έχει σχέση και με τις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που έχουν διαμορφωθεί πριν το Ισλάμ, έτσι, πριν τον 7ο αιώνα. Λοιπόν, φέρνουν μαζί τους λοιπόν τέτοιου είδους χαρακτηριστικά, και οι αφελείς Ευρωπαίοι πίστεψαν ότι με το να τους ταΐσουν, ας πούμε, θα άλλαζαν τα υπαρξιακά δεδομένα. Όχι μόνο δεν τα άλλαξαν, αλλά τα θεωρούν ανώτερα και θεωρούν ότι ο προορισμός είναι να τα επιβάλλουν στις χώρες υποδοχής τους. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πρέπει η Ευρώπη να συνειδητοποιήσει ακριβώς τα χαρακτηριστικά του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Νομίζω ότι έχει αρχίσει να το συνειδητοποιεί, και βλέπετε ήδη ότι και σημαντικά τμήματα των παλαιών συντηρητικών κομμάτων, ακόμα και κεντρώων κομμάτων, αρχίζουν να κινούνται προς τα αντιμεταναστευτικά κόμματα. Τα δε αντιμεταναστευτικά κόμματα έχουν βασικά εγκαταλείψει τα παλιά τους ακροδεξιά χαρακτηριστικά και κινούνται και αυτά προς μια σύγκληση. Σε αυτή τη σύγκληση επάνω, λοιπόν, νομίζω ότι οδηγείται όλη η Ευρώπη. Θα υπάρξει μια, ας πούμε, ριζική ανακατανομή εξουσίας, μια ριζική ανακατάταξη των πολιτικών συστημάτων, και εκεί σταματάει η πρόβλεψη. Θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα κινηθούν όλα αυτά κτλ. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπω. Αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι υπάρχει μια σεισμική αλλαγή των πολιτικών δεδομένων της Γυραιάς Ηπείρου. Και στην Ελλάδα θα γίνει το ίδιο. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Μάλιστα. Κύριε Μελιτόπουλε, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυσή σας. Εγώ και εγώ. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.